Λοιπόν, μπορείς να προλογίσεις το τελευταίο θέμα, την τελευταία ζωντανή σύνδεση. Εντάξει, νομίζω ότι τα συμπληρώνουμε 80 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης και είναι πολύ ωραίο να συναντάμε ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν αυτή η μνήμη να παραμείνει. Θα πάμε στον Πλατανιά, ναι, σε ένα καταφύγιο που νομίζω ότι ο διαχειριστής, ο υπεύθυνος του συγκεκριμένου χώρου μπορεί να μας πει ακριβώς τι μπορούμε να δούμε εκεί πέρα. Ένας χώρος τιμής και μνήμης, με αφορμή και την επέτειο βέβαια και τη συμπλήρωση 80 ετών από τη μάχη της Κρήτης, θα συναντήσουμε τον κύριο Κυριάκος Λουρανδάκης. Βέβαια, κύριε Λουρανδάκη, να σας ευχαριστήσουμε, σας γνωρίζουμε. Συγχαρητήρια βέβαια για την εικόνα που βλέπουμε. Δεν είναι λίγο πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που βλέπετε είναι το μνημείο του μουσείου μας. Ναι. Γιατί η σύνδεση δεν είναι εφικτή μέσα στα τούνελ, γιατί είμαστε 8 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα τούνελ είναι εδώ δίπλα. Όμα θέλετε θα προχωρήσω να δείτε την είσοδο. Ναι. Λοιπόν, η είσοδος είναι αυτό που βλέπετε. Είναι αυτή, βέβαια. Ναι. Και το εσωτερικό εκεί του καταφυγίου έχει διαμορφωθεί και έχει συντηρηθεί. Ναι, το εξωτερικό που είδατε είναι το μνημείο, ιστορικός χώρος βέβαια. Αυτή η ελιά είναι η ιστορία που έχουμε κάνει το μνημείο εδώ, διότι έπαιξε μεγάλο ρόλο για το χωριό. Μπροστά σε αυτή την ελιά που βλέπετε από πίσω, δίπλα στο μνημείο, είχε θαυτεί κατά τη διάρκεια της μάχης ένας τραυματίας Γερμανός, τον οποίο φέρανε εδώ να τον περιθάλψουν, αλλά κατά τη διάρκεια της νύχτας της 22ης Μαΐου πέθανε. Και πρόχειρα τον θάψανε στην ελιά αυτή εδώ, γιατί δεν θέλανε οι Γερμανοί να δούνε νεκρό, να βρουν νεκρό στο νεκροταφείο, οπότε θάψαν κρυφά και το κρατήσαν μυστικό. Το χωριό καταλήφθηκε, η μάχη τελείωσε, ο Γερμανός όμως παρέμενε εδώ. Κατά τη διάρκεια λοιπόν που μετά από μερικούς μήνες αποφάσισαν τα οχυρωματικά εδώ, ο διάβολος το έκανε και ήρθαν εδώ μπροστά, διέταξαν να κοφτεί το δέντρο και να ξεκινήσει το τούνελ, η κατασκευή του τούνελ, το οποίο είναι όπως σας είπα 200 μέτρα κάτω από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου που είναι από πάνω μας, ναι, και γι' αυτό το λόγο θέλαν να κάνουν τα τούνελ εδώ. Ευτυχώς ο επίτροπος της εκκλησίας εκείνη την εποχή, ο Σταματάκης, παίρνει το λόγο και αρχίζει τον Γερμανό αξιωματικό με τα διότι του, τα χαρακτηριστικά, χρησιμοποιούσε τη λέξη διότι, του λέει διότι η ελιά είναι ιερή και δεν μπορείτε να την κόψετε, διότι έχει από κάτω πέτρες, διότι το λάδι το βάζουμε για τα καντήλια του ναού, θα πέσει η εκκλησία, και πείθει τον Γερμανό αξιωματικό και αλλάζει τη θέση του τούνελ 3 μέτρα. Με αποτέλεσμα να μην βρούνε ποτέ τον νεκρό Γερμανό που ήταν θαμμένος εδώ μπροστά, ο οποίος παρέμεινε μέχρι το δεκαετία του 50 όταν παραδόθηκε στους Γερμανούς που ψάχνανε τους αγνοούμενους σε όλο το νησί. Πήγε στο μοναστήρι της Γωνιάς τότε σε κουτί και όταν το 74 άνοιξε το γερμανικό νεκροταφείο στο Μάλεμε, από τότε είναι εκεί. Μάλιστα, αυτή είναι λοιπόν η ιστορία και στον εξωτερικό χώρο. Βέβαια, η φωτογραφία, για πείτε μας. Η φωτογραφία είναι επίσης ιστορική. Είναι μια κατάληψη ενός γερμανικού αεροπλάνου. Το νησί Θοδωρού είναι πίσω στο βάθος. Ναι. Και είναι ο άλλος πιλότος του αεροπλάνου που πέθανε και θάψαμε εδώ. Το αντίστοιχο ήταν 5. Τα δύο από αυτά καταρρίφθησαν. Για οπότε, πείτε μας λίγο, δεύτερο, είναι επισκέψιμος ο χώρος? Ο χώρος είναι επισκέψιμος από τον Μάρτιο μέχρι τον τέλη της σεζόν, γιατί είμαστε, όπως σας είπα, κάτω από την επιφάνεια. Το χειμώνα δεν ενδείκνυται γιατί πέφτει η θερμοκρασία. Έχουμε ένα μικρό κλίμα μέσα, 21 βαθμούς σταθερή θερμοκρασία. Είμαστε ανοιχτά λοιπόν. Τώρα με τον κοροναϊό έχουμε πρόβλημα, ναι, διότι αναστήλαμε τις λειτουργίες. Και περιμένουμε τώρα συγκεκριμένα το πρωτόκολλο, γιατί είμαστε υπόγειος χώρος, για να δούμε πώς θα. Μάλιστα, τι εκθέματα έχουν τοποθετηθεί μέσα στο καταφύγιο? Στο καταφύγιο είναι δωρεές των κατοίκων του χωριού μας εδώ. Όπως ξέρετε, όλοι οι κάτοικοι κάτι είχαν στο σπίτι τους, ναι, και το έχουν στο σαλόνι τους. Εδώ καταφέραμε και τα φέραμε αυτά τα αντικείμενα,
τα πολύτιμα για όλους μας. Και είναι μια ζωντανή έκθεση. 120 άνθρωποι μας έχουν φέρει τα πράγματά τους εδώ. Από ένα πυρούνι, ένα κουτάλι. Άμα θα δείτε, δεν ξέρω, δεν έχω φωτογραφίες τώρα να σας δείξω. Εσωτερικά είναι μια μεγάλη έκθεση με φωτογραφικό υλικό και αντικείμενα της εποχής. Και ορισμένοι βέβαια από την εποχή τότε έχουν χαράξει, έχουν προχωρήσει και έχουν χαράξει την πέτρα. Κάνω λάθος? Ναι, σωστά. Είναι τα αποτυπώματά τους. Ακριβώς. Και τι αναφέρουν? Αποτυπώματα Γερμανών, Ελλήνων, για πείτε μας. Γερμανών στρατιωτών, κατά τη διάρκεια, διότι το καταφύγιο που βλέπετε χρησιμοποιούνταν για αποθηκευτικούς λόγους, δηλαδή ήταν αποθήκη πυρομαχικών, και το τάγμα που ήταν εδώ πάνω στον Άγιο Δημήτρη, ναι, εγκαθιδημένο, μπορούσε καθημερινά να περνάει μέσα από το καταφύγιο και να πηγαίνει μέσα από αυτό χωρίς να τους βλέπουν στις θέσεις μάχης. Τα δωμάτια που είναι μέσα 13 είχαν πυρομαχικά. Και οπότε περνώντας γράφανε διάφορα. Έχουμε το 42, ας πούμε, το όνομα Γερμανού στρατιώτη, έχουμε σβάστικες, έχουμε το όνομά τους, διάφορα. Γιατί είναι μαλακό και μπορείς να σκάψεις και να... Είναι μαλακή πέτρα το πέτρωμα του μουσείου. Μάλιστα. Το ενδιαφέρον των Ελλήνων να επισκεφτούν τον τόπιο, τον κριτικό, να επισκεφτούν το σημείο εκεί, είναι έντονο? Η όλη προσπάθεια, που σας είπα, δεν είναι πολλά χρόνια. Ξεκινήσαμε το 2013 σιγά-σιγά να το... Είναι μία οχταετία, βέβαια. Ναι. Έχουμε μια σταδιακή, δηλαδή όσο το γνωρίζει ο κόσμος, τόσο ενθουσιάζεται. Έχουν έρθει βέβαια πάρα πολλά σχολεία του νησιού μας, του τόπου μας, από την Αθήνα. Και το σημαντικότερο είναι, που πρέπει να τονίσετε, ο ιστορικός τουρισμός. Ο ιστορικός τουρισμός αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι στο πακέτο τουρισμός. Δεν είναι μόνο θάλασσα, ήλιος και ξαπλώστρα. Ακριβώς. Κύριε Λουλανδάκη, έρχονται από τη Νέα Ζηλανδία, από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, από χώρες που τους ενδιαφέρει τα μονοπάτια των προγόνων τους. Υπάρχει μια κινητικότητα από τους μετέπειτα. Δηλαδή, πρόπερση είχαμε επίσκεψη τα εγγόνια του τάγματος που έδρευε με τους Μαόρι εδώ στο χωριό μας. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλω μία ανατελεία. Βέβαια, δεν ξέρω, θα επιδιώξουμε να έρθουμε να σας γνωρίσουμε από κοντά. Να μπούμε να κάνουμε και ρεπορτάζ στο καταφύγιο. Να το κάνουμε εσωτερικά το... Έγινε. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και από αυτό την υπέροχη παρουσίαση, το ξεχωριστό και ιστορικό μέρος. Κλείνουμε το τρίτο μέρος.